Πριν από λίγες μέρες, ο Ιρανοκαναδός επιχειρηματίας Αλεξάντερ Χατιντάτζη παρουσίασε το σχέδιό του σχετικά με την αξιοποίηση της Αλάνας της Νέας Ηρακλίτσας, παρουσιάζοντας τη συγκεκριμένη έκταση ως νέα Hub Don's Greece. Όπως υπογράμμισε μάλιστα ο ίδιος, με μόνο 280 πολυτελείς βίλες μαζί με ξενοδοχείο 5 αστέρων και συνεδριακό κέντρο, το Hub Don's Greece διαθέτει πάνω από 100.000 τετραγωνικά μέτρα όμορφου πρασίνου, δέντρα, πεζοδρόμια, πισίνες και εξωτερικούς χώρους. Αυτές οι κατοικίες, σχεδιασμένες από δύο από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες παγκοσμίως και κατασκευασμένες με την υψηλότερη ποιότητα, βιώσιμα υλικά και κατασκευή, προσφέρουν την απόλυτη πολυτελή διαβίωση. Οι πωλήσεις για αυτά τα σπίτια θα ξεκινήσουν την 1η Φλεβάρη του 2023, αλλά κρατάω 10 σπίτια για φίλους και οικογενειακές τιμές, η οποία περιλαμβάνει έκπτωση 100.000 δολάρια από τις τιμές. Μάλιστα για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, σε δηλώσεις προχώρησε στην κάμερα του Ένα Τσάνελ ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης. Έχει ανακοινωθεί από τον πρόεδρο της εταιρείας, τα μελλοντικά τους σχέδια. Θεωρώ ότι είναι στην σωστή βάση, γιατί καταρχήν από ένα σημείο όπου δυστυχώς είχε καταντήσει το τέλος σκουπιδότοπος και εμείς προχωρούσαμε πολλές φορές με αλληλογραφία που τους ζητούσαμε να καθαριστεί ο χώρος όσο γίνεται καλύτερα εκεί. Θεωρώ ότι και με σχετικά γοργούς ρυθμούς προχωράει η επένδυση. Έχω κάνει κουβέντα με τον πρόεδρο της εταιρείας, ο οποίος μου διαβεβαίωσε ότι ο στόχος του είναι να υπάρχει μια μακροπρόθεσμη αξιοποίηση του ακινήτου με τη λογική ότι δεν θα γίνουν απλώς κάποια κτίρια, κάποια κτίσματα τα οποία θα πουληθούν, αλλά θα υπάρχει μέσα και ένα ξενοδοχείο με την όποια δομή υπάρχει, που αυτό είναι καλό για την περιοχή διότι θα δουλεύει σε βάθος χρόνου, σε ετήσια βάση και αυτό είναι σημαντικό για μας, καθώς επίσης και ότι θα κατασκευαστεί και ένα συνεδριακό κέντρο για να φιλοξενούνται διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις καθ' όλη την διάρκεια του έτους. Νομίζω ότι και επειδή γνωρίζω ότι συζητείτε το θέμα με την πολεοδομία του Δήμου μας, ότι άμεσα θα ολοκληρωθούν μελέτες και θα προχωρήσει το έργο.